Λοιπόν, εμείς ήμασταν μικρασιάδε. Αφήσαμε τις περιουσίες με την εποχή για το 22. Πώς δεν με σφάξε 1,5 ολοκαδάκι. Μέχρι ψημάνω στην ποδιά της και γλίτωσα από το σπαθί τον Τούρκο. Και αφήσαμε τις περιουσίες μας, όλα μας τα πάντα μας τα αφήσαμε στην Μικρασία. Διότι ήταν και η γενιά μας, το σόι μας, ήταν όλο, επαγγελίσαν όλο ιερομόναχη. Με μεγάλη πολυμέρεια αρχιερείς και όλα αυτοί καταστραφήκανε και πεθάνανε σε εξορίες τους γεωπνούς της Μικρασίας. Λέτε, εδώ στην Εύβοια που ήρθαμε το 1925, δεν ξέραμε, δεν είχαμε ούτε κτήματα ούτε περιουσίες, τίποτα δεν είχαμε. Όμως πίστο Θεό, οι γονείς μας ήταν ευσεβείς άνθρωποι Θεού, μας έμαθαν οι νήσιοι, μας έμαθαν τις μετάνες προσευχές. Για το ζήλο που είχα σας μετανοίας, πατέρα μου, να τα πούμε και τα μικρά παιδάκια, ξέρετε, την ημέρα το Πάσχα, δεν είχαμε πάει στο χωριό μας, ερχόταν κάθε 15 μέρες, μας λειτουργούσε. Όπως ερχόταν ο Παπασπαστισμός, ερχόταν και το Πάσχα. Μια χρονιά στο χωριό μας, μια χρονιά στο χωριουδάκι το έκανε. Χωριουδάκια με κάτι περιφερειές. Λοιπόν, και εγώ από το ζήλο που είχα μετάνοιση έκανα μετάνοιση. Πήγα ένα πρωί κρόι, πήγα την νύχτα και έκανα μετάνοιση. Μου λέει ο παπάς, ναι, άκουσε για από τον τώρα μετάνοιση, παιδί μου δεν κάνω. Όταν έστω ο κύριος, άκουσε πανιερότατε, λέω. Οι γονείς μας λέγονται στους παπάρχοντες της Δεσπάνης, πανιερότατε. Πανιερότατε, άκουσε η μητέρα μου, έμαθα να κάνω μετάνοιση και νηστεία. Όλες τις 400 μου έκανα, δεν τρώγα το κελάδι. Λοιπόν, και με έμαθε η μητέρα μου νηστείες, με έμαθε μετά να κάνω. Ναι, παιδί μου, καλά κάνεις, Ιακώβε μου, αλλά. Ναι, παιδί μου, λέει, δεν είναι το λίγο, ανέστη ο κύριος. Εμένα η μητέρα μου έτσι μου έμαθε. Άκουσε με, μητέρα σου, ας μεθάνεις. Αυτά δεν μας έβαλαν να σεβαστεί πάθεν, ούτε και ευλογημένη χριστιανή. Από 9 παιδιά που έκανε ο πατέρας μου, ζήσανε 2. Αλλά ήμασταν να κάνουμε πρόγραμμα από ένα ψιάκο πάτο. Που είχαμε όμως τις πονηριές, δεν είχαμε αυτά που έχουν σήμερα οι άνθρωποι. Είχαμε τις αγαθοσύνες μέσα μας. Με τους γονείς μας είχαμε έτσι νουθεσίες συμβουλές. Μας έμαθαν οι γονείς μας, δεν κακό με τώρα, αλλά οι γονείς μου μάθανε, η μητέρα μου. Μετάνοιες, νηστεία, και τώρα είναι σκοπούμε 70 χρονών, παρόλο που είναι τώρα το καπεντάγος και όλες τις νηστείες. Πέρα από έξι φάρμακα παίρνω. Αλλά πάτε μου λέει, πατέρα, να φας νικολάδι. Όχι, μην βάζετε στο έμπερ, συμπερασμό. Δεν πάτε τίποτα. Α, να, θα πάω μια πατατική ξεπραστή, θα πάω μια σκοτειό ελίτη σε μια ντοματίτσα, που θα περάσω. Όπως είπα, ναι, 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 και δυναμό, ναι, να περάσουν μέρες. Και μη είπα γιατρό, ότι πάτε μου αυτή λέει, η λεπτοδίαιτα που έχετε, αυτός θα πάει στη ζωή, δεν την ίδια. Και ως εκθάμματος ζω. Άρα δόξω αυτό πάτε μου. Και ενώ προσευχόμουν, ακούγουμε σκοτή από την εικόνα του Αγίου και λέει «Πρόσθεση πίστη». Λέμε, ότι πρόσθεση πίστη. Όπως είπαν οι Απόστολοι, λέει, όπως είπαν οι Απόστολοι, με την πίστη και σε λίγο Χριστού. Πρόσθεση με Κύριε πίστη. Τώρα τις προσευχές μου, πάνε πάω, τις λέω πνευματικά, πάνε κάτω εκεί που λέω «Πρόσθεση με πίστη». Ότι σε με προστάθεψε, νήσιο, συγχώρησέ με, βοήθησέ με, δώσε με στόμα και ζωή, τώρα να ρίξω τι να πω. Πρόσθεση πίστη. Προσθέσει πίστη. Λοιπόν, θυμίστε τον παρόμο να μας προσθέσει πίστη όπου να κοιτάξουμε τώρα βλέπουμε αμαρτίες και απολαύσεις. Όπου να κοιτάξουμε βλέπετε τόσα και τόσα. Λέει, πάτερ μου, να είτε τηλεοράσεις. Να, παιδιά μου, τόσα και τόσα. Γιατί το να δεις, να δεις κάτι μέσα στην τηλεόραση, δεν είναι αμαρτία να δεις, ακούς ένα ιερέα, έτσι μια τελετή πνευματική. Αλλά πολλές φορές έχουν και πράγματα απρεπή, λένε. Όλοι να ξέρουν. Αυτά δεν είναι δουλειά μας. Πρέπει να πάρουμε έτσι μια Αγία Γραφή να διαβάσουμε. Καμία επάρξη στην Παναγία μας. Των 5 μετάνοιες. Να πούμε 5 ψαλμούς του Δαβίδ. Περιπτώσει να κοιτάζουμε τηλεόραση. Διότι με συγχωρείτε, κάθε 3 μήνες πήγαινα στην Αθήνα, άνοιξε ο δρόμο μου τώρα. 40 χρόνια δεν πήγαινα στους γιατρούς, δεν πήγαινα πουθενά. Και άνοιξε τώρα δρόμο και πηγαίνω. Και γίνομαι ρεζίλιος γιατρούς. Θέατρο, γιατί είμαι τη καρδιά. Να τα με εξετάσουμε κάτω σοβαρέ. Και είχαν στο σπίτι που πήγα ένα συγκεκριτικό μας σπίτι. Ένα συγγενή μοναχά έχω. Λοιπόν, είχα ένα κοριτσάκι, το κοριτσάκι 4 χρονών. Υπήρχε ένα κουτάκι τόσο, έκανε το κοριτσάκι λοιπόν, είχαν την τηλεόραση, είχαν το κοριτσάκι. Κάτσε κουμπάκι έκανε και άνοιγε το κουτάκι και την τηλεόραση και έβλεπε. Τα παιδάκια μέσα πέσαν. Ξαφνικά μέσα αυτά τα παιδάκια που πέσανε, ήδη με σκότε και ένα άνθρωπο το κοριτσάκι. Παππού, μου λέει, παππού Ιάκωβε, κοίταξε ένα γέρο, έκανε μια κακή πράξη. Με συγχωρείτε, έριξε
τα πίστια του. Κοίταξε, να σα πω και να κοιτάξει. Συγγενούσμα. Άλλη φορά, μην ανοίξετε τηλεόραση για το παιδί σας. Το πήρες στο γλυκτό κουτάκι αυτό. Το πατάνε και... Πώς τρέχει. Δεν τα ξέρω τέτοια πράγματα. Καλύτερα να μην ξέρω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, τα ξέρω. Και γίνεται με σχολείο, αυτό και αυτό. Τα που κοίταξε ένας γέρος, επέβασε το ρούχο του. Είπε. Είδα από πίσω του. Πίσω του μέρος. Για να πού τι έριξε. Δεν πιστεύω και πέρα, τώρα μπορεί να το ξαναβάλει, να δει και άλλη φαντασία. Λοιπόν, γιατί όπως τα παιδιά μου, τι διοράστε. Πράγματα πρέπει και άσχημα. Λοιπόν, νουθεσίες, προσευχές να κάνετε, με πίστη. Κοίταξε, άκουσε εμείς τέκνο μου, με το καλό κάποτε ρωτούσε ένας δικιάζης, λέει, μα τι θα κάνουμε τα παιδιά μας. Προσευχή να κάνετε, να τα νουθετήσετε. Και όσο μου λέει, τι άλλο να κάνω, όσο μπορείτε με την αγάπη. Γιατί μέσα και με το αυστηρό δεν πάει. Το αυστηρό να σε λέει, σε βγαίνω και φεύγω και πάω όπου θα ακούμε, είχα τώρα προχθές 20 γράμματα κάτω, το Τορόντο που είναι κάτω, Καναδά, σε την Αυστραλία. Λοιπόν, και γράφω και ταλαιπωρημένες οικογένειες και λέει, πάτερ μου, το παιδί μου 20 χρονών μου γράφει μια χριστιανή, το παιδί μου 20 χρονών ήταν πάτερ μου, σε εκκλησία σου παιδί πάτερ μου. Και παπαδάκι μέσα στην εκκλησία και εγώ πάτερ μου πάρει 22 χρονών έκανε πάτερ μου μετάνες. Και είπε ένας γιατρός, λέει, δεν ξέρω πώς κατεβαίνει τα παιδιά σας, με τις εκκλησίες και με τις μετάνες και με τα μοναστήρια με τους καλογύρους και τους παπάδες, λέει. Λέει, πάτερ μου, λέει, δεν πιστεύω να κάνω κακό στα παιδιά μου, λέει, που τα οδηγούσα στην εκκλησία. Λοιπόν, να γράψουμε δύο λέξεις. Έγραψα δύο λέξεις. Παίρνει στην εκκλησία που είναι υγεία του παλιού της ψυχής μας. Άσχο και ο γιατρός να είναι τα δικά του. Λοιπόν, λέει τώρα, πάτερ μου, το παιδί μου νοικίασε ένα σπίτι και μένει μόνο και βρήκε μια γάμισσα καθολική άλλη και λέει εγώ θα κάνω γάμο όπως θέλει αυτή. Και το παιδί μου ήταν παιδί της εκκλησίας. Η δε κόρη ο πάτερ μου λέει τι έπαθε. Ότι την βρήκε μια κακιά παλιό γυναίκα λέσβια. Και την πήρε και λέει τώρα βρήκα τη χαρά μου και τώρα βρήκα τη ζωή μου. Ψυχότητα. Δεν με ενέξει για τον κόσμο που ζω 70 χρόνια. Δεν με ενέξει. Ούτε για τον κόσμο, κάτι επιτυχίε του κόσμου. Όταν τα χάρισα πίσω. Θα πει δεν εσά, είμαι διαμάθμαστα. Είχα δραματική ζωή και έχω. Λοιπόν, δεν με ενέξει από τίποτα από άλλα πράγματα. Και ήταν κάτι δασκάλι, κάτι επιθεωρητικά θεολόγοι, είχαν έρθει από τον Βόλο. Ήταν για δύο τρει κοπέλε, ήταν γιατρίνε αυτέ. Ήταν από τον λογισμό. Με παιδιά μου, δεν με συγχωρείτε, λέω. Τώρα συγχωρείτε, λέω. Ξέρετε, λέω στη Λέσβο. Υπάρχουν πολλοί λέσβοι άγιοι, λέω, και άγιες γυναίκες λέσβιες. Μία μητέρα λέω, μου έγραψε και μου είπε, η κόρη μου, ο πάτερ μου, πήγε μια κακιά, άσκημη, κακιά πρόστιχη γυναίκα, με συγκούτη πράσινη. Και το κορίτσι μου το πήρε πάτερ μου και ζουν και οι δύο μαζί. Και λέει, τώρα μητέρα μου βρήκα τον παράδεισο τη ζωή. Μετά από 20 χρόνια, μας δύο χρόνια το κορίτσι της. Τι να κάνω, πάτερ μου, εγώ πάτερ μου από τη συνοχώρια μου, έπαθα από καρκίνο και είμαι πάτερ μου, είμαι για τον τάφο. Τι να κάνω, να γράψω την μισή που μπορεί να κάνει, προσευχή να κάνει, να επιστρέψει το τέλος, αφού είναι στο παιδί της, τα παιδιά της, να πάει στο σπίτι. Και αυτό το παιδί μας, όσο μπορεί με τον καλό τρόπο, με την αγάπη, με την προσευχή σας, με την ουσιαστική να παρακολουθεί τα παιδιά, γιατί ξέρετε, είναι σήμερα, στο όνομα και εγώ, και κάτι χειρότερα. Ρώσα, είτε από ο Θεός, είτε από τις αμαρτίες μου, είτε από την αγάπη του Θεός, πάστε και δοκίμασε. Αλλά ξέρετε τι λέμε, είτε όνομα Κυρίου ευλογημένων. Διότι όταν ένα παλικάρι 35 χρονών, ένα Στέφανο στον Περιά, παντρεμένο το παιδί και δεν έκανε παιδιά. Και μου λέει, πάτερ μου λέει, 8 φορές πήγα στο Λονδίνο, γέροντα, και οι πνεύμονές μου είναι ολόγκυρια και μπροστά οι μιμητούλες είναι πάντα με πίο, με υγρό. Αλλά και στο έντερό μου μέσα, πάτερ μου, ένα έντερο λέει. Δεν ξέρω πώς το έγραφε. Έχω πάτερ μου 100 εγκύδια από πολύποδα. 100 εγκύδια μικρά. Αλλά πάτερ μου λέει, δεν έχω περισσότερο και από τον Ιώβ. Κουτί μου έγραψε αγαπητέ πάτερ. Λέω, θα πεις Χριστιανέ, δεν έχω περισσότερο και από τον Ιώβ, λέει πάτερ μου. Λέει, ούτε και από τον Πατριάκο έχω περισσότερα. Αλλά λέω, δόξα ο Θεός. Και λέω, ήτο όνομα κύριε ευλογημένο. Και αυτή η παιδιά μου η ευχή, γιατί δεν χάθηκε που ήταν του πολυάθλου Ιώβ. Τον έδωσε, τον πήρε όλες τις περιουσίες, όταν τα πήρε ο Θεός.
πόδι μου εδώ, να έω και τη μισή του σώματο κάνει μια πληγή από τα πόδια μέχρι την κεφαλή. Και έλεγε, ή το όνομα κύριε Ευλογημένων. Η γυναίκα του λέει, πες ένα εναντίον του Θεού ένα λόγο, τώρα βέβαια πάλι στα σταντά και τα ξέρετε εσείς, αλλά πες ένα εναντίον του Θεού ένα λόγο και τελεύθερα, να πεθάνεις. Μήπως λέει και εσύ, λέει γυναίκα, λέει είσαι, λέει, πες άφορες, σαν όλες γυναίκες, είσαι και εσύ μια από αυτές τις γυναίκες. Ο Κύριος λέει, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Γυμνός και γεννήθηκε, κυρίες Μητρός, και γυμνός απελεύσουμε, λέει. Λοιπόν, ή το όνομα κύριε Ευλογημένο, εγώ δεν είχα τίποτα. Τα πήρε ο Θεός, Θεός λέω, ό,τι είναι τα πήρε. Ή το όνομα κύριε Ευλογημένο. Γι' αυτό, παιδιά, μισό, πάντα δοξάνω τον Θεό και στα καλά και στα δυσάρεστα, και έχουμε την ευλογία του Αγίου. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, να ευχηθείτε για το υπόλοιπο μέρος της διαδρομής του ταξιδιού μας. Καλό μετά, πάτερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι μπορείτε, πάτερ, πάρουμε, ό,τι μπορούμε. Προδόξα Θεού, διότι ο Χριστός μας ούτω να προσθέτει τον Χωσιμόν, έβρωσε τον ανθρώπο. Όπως ήταν καλά ημών έργα, δοξάω τον Πατέρα, τον έτσι σαρνείς. Τα καλά έργα. Σε ευχαριστώ για την ευλογία του Αγίου. Σε αυτό συγγνώμη να σας κούρασα. Εμείς, ωραία. Όχι διάθεση, αλλά με φώτισε ο Άγιος. Το Αγίο Νεκτάριο το όνομα έχει. Τον εύχομαι και το όνομά του, αλλά και τη χάρη του να πάρεις. Για εύχομαι να γίνεις και ιερέας στο υψί σου. Την ευλογία του Αγίου. Έχει ευλογία της μας, ό,τι θέλετε εσείς. Καλύτερα άκουσε. Καλύτερα να πάνε τα παιδιά σας. Να γίνουν ιερομόναχοι, να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Παρεκτός παιδιά με σκούτε να βλέπετε. Που βλέπουμε τόσα και τόσα. Μία γυναίκα λέει στην Αθήνα, της έσπασε το μυαλό. Γιατί είχε ένα μονάχο 19 χρονών, είχε το παιδί τρεις φορές στο μοναστήρι. Λοιπόν και μου λέει, πάτε μέχρι να σε εδώ, με χειμώνα με κρύο. Λέει, παιδί μου, εσύ είχε θερματισμό, πατέρα, τι θες παιδί μου, εγώ δεν ξέρω γράμμα, τι να σου πω εγώ. Όταν μας πω ένα λόγο, τρεις φορές το παιδί πήγαινε, όχι την Αθήνα, ήταν συναντήσει για δύο λεπτά. Μου λέει, πάτε μητέρα μου, παίρνει ηρεμιστικά, διότι μου λέει, παιδάκι μου. Μην πήγαινε στα μοναστήρια, γιατί πα στη μονή πετράκι, δεν στο μοναστήρι, πολύ πρώτη ακούστη. Τι ακούς παιδάκι μου, τους παπάδες εκεί μέσα. Καταλαβαίνεις παιδάκι μου. Γιατί πρέπει να πας στο μάτι και κάτι προσεύχεσαι μετά τις κλειστίες. Λοιπόν, παιδάκι μου, εγώ θα τρελαθώ. Λοιπόν, και θα έχεις εσύ παιδί μου την αμαρτία. Που εσύ είπε το παιδί. Έτσι την αμαρτία όταν πεθάνω. Παιδί μου, καμιά αμαρτία δεν έχεις. Σκότε, εκεί δεν πρέπει να σε καθοδηγείς στον δρόμο του Θεού. Όχι, εσύ δεν καθοδηγείς. Λοιπόν, γιατί του είπα λοιπόν, εγώ παιδί μου πήγα στον δρόμο του Θεού, σου βάζω και ο Θεολόγος. Λοιπόν, έχει πει στη θεωτάκρη μου, προσευχή παιδί μου, με σκότε, για κάτω θα πούνε κατά έργα αυτού. Και έχουμε την ευλογία του Αγίου. Που είχε πιάσει τα παιδιά μου να γίνουν στον δρόμο. Καλά παιδιά να γίνουν και μοναχοί να γίνουν και άγιον να δείξει ο Θεός. Βοηθειά σας. Καλύτερα να πάνε μοναχοί και μοναχές, παρετούν να μέσα στον κόσμο και να κολλάζονται. Στον κόσμο υπάρχουν καλύτερα να ξεζερώ όπως εσείς υπάρχετε. Αλλά παιδιά μας πείτε, καλύτερα να πάνε στα μοναστήρια. Μία μητέρα, κακομοίρα, πήγε μέσα στο ένα μοναστήριο εδώ της Αθήνα του κορίτσι της, δεν του το είχε πει λέει. Και λέει, είχε έρθει όμως εδώ πέρα και μου το είπε. Το κορίτσι λέει, πάτε μου λέει, έχω βάσει το μοναστήριο αυτό, την ευλογία του Άγιον. Αχ, να τον έβλεπα αυτό ρε τον Ιερεμία, να τον κόψω, είχα τσεκούρι. Πώς είχα τσεκούρι, να τον κόψω τα ποδάρια του λέμε το τσεκούρι. Τι σηκώνει παιδί μου, πας. Ευλογία του Άγιον, που είχε. Ναι, θα τον έκαμε τα ποδάρια του, γιατί αυτός έγινε τέκη το πρώτο κορίτσι στο μοναστήριο του γυναικείου. Παιδί μου, ο Θεός το κλάδε στο παιδί σου. Παπά μου, λέει, υπήρχε το πτυχίο του παπά μου, λέει, ας έρθει στο σπίτι τουλάχιστον. Να φέρει το πτυχίο, να το έχω στον τοίχο και τα πλεκιά του λένε να βλέπω και ας μην είναι, ας πάει καλογριά. Και όταν πάει και πέρα, μισή κατά το κορίτσι το μισερέψανε, το χτυπήσανε και το κουτσάνε το κορίτσι για να φύγει από το μοναστήρι. Αλλά εκείνο επιμένει να μείνει στο μοναστήρι και να σώσει την ψυχή του. Βοήθεια. Περισσότεροι γέροντα έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες. Τι γίνεται για τη σωτηρία που σου απελπίζονται πολλές φορές. Όχι, δεν πρέπει να απελπίζονται, Πάτερ Παύλη μου, αλλά πρέπει να έχουν ελπίδα μέσα στο Θεό του Χριστού. Μα λέει, λοιπόν, έχετε πίστη στον Θεό, όχι του ζήτησα, όχι του 70 χρόνια πάτε μου, και ναι, δεν τα έξω ο Θεό. Όλα τα καλά μέρος, όλα τα χαρίσματα μέρος, όλα τα αξιώματα μέρος. Τίποτα δεν έχω. Μέχρι τον τάφο ακολούθουν αυτά τα. Μετά από τον τάφο αρχίζει η νέα ζωή. Τότε μας βαφτίζουν, γράφει, λέει ο ιερέας εκεί πέρα μου, γράψουν αυτόν ή αυτήν ευήμενος βοής. Το 1920 που γεννήκα σε Μικρά Ασία, με Τούρκους την εποχή εκείνη, με συνδιογουμούς με την καταστροφή αυτή, πρόσφυγη μέχρι σήμερα. Και εδώ έχουμε μένους από όλα, τις μέρες να επιζητούμε, βγήκε ο Απόστολος Παύλος. Πάτερ μου, είπε ο παπάς, λέει, γράψουν αυτόν ευήμενος βοής. Με έγραψε ο Θεός το βιβλίο του. Λοιπόν, τώρα θα με καλέσει μια ώρα, θα δώσω και απολογίες για τις πράξεις μου. Δεν είναι μόνο για αμαρτίες σοβαρές. Δεν λέει προχθές ένα πρόσωπο, λέει παπά μου, ούτε παπά μου σκότωσα, ούτε παπά μου έκλεψα. Πρέπει να μου έκλεψα μόνο, είναι και το σκότωμα. Λοιπόν, τι είπε, είπε όμως το άλλο. Λέμε τον κόσμο, είσαι αγαπημένος, πηγαίνεις στην εκκλησία.
θα πάμε εδώ μέσα και θα πάμε ένα βάρο, μεγάλο, ένα βάρος. Λοιπόν, δεν μιλώ την αδερφή μου. Δεν λέμε τα πνευματικά ζητήματα. Αλλά λέει, παιδιά μου, λέω τον πατέρα μου ότι πόσο μισκοτεινή οι κακίες μου, που έβγαλα συγχωρούμε, βέβαια, εμείς. Λοιπόν, δεν τη συγχωρώ, γιατί είπε λέει, ένα λόγο απρεπή, τον είχε πει, και 10 χρόνια. Βέβαια, παιδί, δεν και σημερινό. Ένα λυπητής. Τόσες συγχώρες θα έχουμε σκοτεινή, να τη συγχωρέσεις, να τη συγχωρέσεις και στον Θεός. Γιατί λέω, Χριστόρη, λέω ότι εάν αφήσετε τις ανθρώπινες παραπτώματα, θα σκοπατήρει μόνο ο ουρανός. Εάν δεν αφήσουμε εμείς, θα αφήσει και εκείνος. Λέει, πάτε μου, θα το πάρω μαζί μου, πάτε μου, λέει. Λέει, μόλις θα κοινωνήσεις τώρα, θα κοινωνήσεις καμιά μέρα. Και λέει, πώς θα κοινωνήσεις, βρε πέτρο μου, ο Χριστός μας ξέρεις τι είπε, ο Χριστός πάνω σε αυτό, που φωτίζει ο Ιωσής, θα βγει και τα λέω. Λέει, ο Χριστός μας είπε ότι όταν προσφέρουμε το δώρο μας στο θυσιαστήριο και θυμηθούμε στον δρόμο ότι έχουμε κάτι με τον αδερφό μας, να αφήσουμε τον δρόμο μας εκεί που βρίσκεται, να πάμε να συμπληρωθούμε τον αδερφό μας, να προσφέρουμε τον δρόμο μας γιατί είναι δεκτός ο Θεός. Γι' αυτό το φως σου δεν είναι δεκτό. Ούτε ο χώρος σου, ούτε και το όνομά σου, ούτε η αρχή που θα κάνεις. Τι θα κάνεις, να πάρεις συγχωρητή με την αδερφό, με αδερφή, τι μου λέγεις, για να περίμενε, γιατί ξέρεις την ημέρα, ο δέκα την ώρα. Να έφυγε το παλικάρι τόσο ιερέας, και στον δρόμο που πήγε για το σπίτι του, σπεγόθηκε. Ο Θεός δεν μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα. Ορίστε. Ο Θεός δεν μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα. Την κάθε. Στην καλύτερη μας ώρα δεν μας παίρνει. Τι κάνουμε τώρα, αυτά τα παιδιά μου είναι. Εκείνος δεν τα γνωρίζει, πάντως εκείνος έχει ορίσει και την ημέρα και τον τρόπο που μας πάρει. Αυτό μας παίρνει να μας στέλνει. Έκανα παιδί εδώ τους καλούς ανθρώπους, τέκ, τους οποίους όπως το πεις και τον Άγιο Δαβίδ. Θα ζούσε στο ασκητήριό του, να πεις πριν τις ημέρες τον Άγιο Δαβίδ. Λέγει, πει ο δεσπότης και του είπε μετά από τις ημέρες θα πέφτεις. Θα θέλω να πάρει την ψυχή σου. Ο Χριστός ήρθε. Δεν έστειλε τον Άγγελο, πώς πάει το σήμα στο Άγγελο. Στου Αγίου πάει ο ίδιος ο Χριστός θα της ψυχή σου από τώρα. Και έδωσε τακτοποιήθηκε πάνω στο ωραίο συγκινώματα. Είμαι 70 χρονών τώρα στο μοναστήρι που έβρεπε τόσα τα χρόνια. Ποτέ δεν μ' αδείξε ο Θεός. Δεν γιατί επέτρεψε τόσο και έδωσε παιδιά έχω καρδιά. Με μηχανήματα στην καρδιά, ενηχειρήσει καρδιά, όλο το σώμα. Αλλά εκείνο που έχω μέσα μου Χριστό να έχω. Και τίποτα άλλο. Αυτό ο Χριστό με δυναμώνει. Λέω, πώς αντέχω. Εάν με βοηθήσει, Χριστέ, να λειτουργήσω. Κάθε πρωί το χρόνο λειτουργώ. Έτσι με τον κόσμο που έρχονται πραγματικά ζητήματα. Ξέρετε πάντα, η Εκκλησία μα έχει τα δικά τη τα πνευματικά. Και ό,τι με φωτίσει ο Θεό, λέω, Χριστέ, με εσύ είπε ότι. Θα σας δώσω στόμα και σοφία, θα μιλήσω στην αμπιλία. Δώσε με στόμα και σοφία να δείσω. Για να κάνω κανένα λάθος, για να ξέρω κάτι που είναι διαγράμματος άνθρωπος, λοιπόν, μην με δικάσετε εκείνη την ημέρα, διότι μια μέρα θα φύγουμε. Όσοι και να ζήσουν παιδιά μου, θα φύγουμε από εδώ. Όσοι είμαστε εδώ μέσα, μετά από 50 χρόνια, θα πάρει κανένα από εμάς. Λοιπόν, γιατί θα φύγουμε. Υπάρχει ζωή, όχι γι' αυτό φροντίζουμε την ψυχή μας. Με την προσευχή μας, με την πίστη μας στον Θεό, με ταπείνωση, με υπομονή, περνάμε τις ημέρες. Κύση μας χωρίς από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή δημός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρο. Καθώς διέγραφε ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλην την ημέρα, ελογίστη με ως πρόβατα σφαγή. Αλεν τούτης πάσιν περνικόμε, διά του αγαπήσαντος ημάς. Πέπεις μεγά, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ρεστότα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε της κτίσεται δυνήσεται ημάς, χωρίσε από τις αγάπης του Θεού. Σε Χριστό Ιησού, το Κυρίο ημώ.